Κοιτάξτε, το μοναδικό πράγμα που δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι αν ιτηθήκαμε ή αν κερδίσαμε. Παίξαμε μια ποιοτική ομάδα επίπεδου Football League 2. Τη γνωρίζουμε πολύ καλά την κατηγορία. Έχουμε κάνει και άλλα τέτοια παιχνίδια φέτος με ομάδες του ομίλου της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε τέτοια παιχνίδια για τους ποδοσφαιριστές μας, είτε είναι 16 χρονών είτε είναι 17. Τους βοηθάνε σε μια διαδικασία να οριμάσουν πιο γρήγορα ποδοσφαιρικά. Ήταν υπό ιδανικές συνθήκες. Τα παιδιά προσπαθούσαν να ανταπεξέλθουν. Για μας είναι δύσκολα σε αυτό το στάδιο τα παιχνίδια, γιατί είναι πρωτόγνωρο για τα παιδιά να παίζουν με άνδρες επίπεδου δεύτερης τρίτης κατηγορίας. Θεωρώ ότι ανταπεξέλθαν αρκετά καλά σε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε δουλέψει, γιατί στόχος μου είναι αυτά τα πράγματα τα οποία δουλεύουμε να τα βλέπουμε στο γήπεδο. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν τις έχουν ζήσει ακόμα στο ποδόσφαιρο, λόγω του ποδόσφαιρου το ανδρικό έχει κάποιες διαφορετικές συνθήκες. Χαιρόμαστε πρέπει να έχουμε τέτοια παιχνίδια, ευχόμαστε να έχουμε και άλλα συνέχεια για να μπορέσουμε να περπατήσουμε πιο εύκολα. Κοιτάξτε, η ομάδα, να πούμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι πρώτη στο πρωτάθλημά σας, αίτητη, δεν έχει δεχτεί κάποιο γκολ μέχρι στιγμής και έχει στόχο το πρωτάθλημα φέτος. Κοιτάξτε, ο πρωταρχικός στόχος δικός μας είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε ποδοσφαιριστές να παίξουν σε πολύ ψηλό επίπεδο ποδοσφαιρικά. Από εκεί και πέρα, έχω ξαναπεί ότι οι τίτλοι, οι διακρίσεις, οι νίκες είναι το εφόδιο και να μας δίνουν το ερέθισμα να παίρνουμε περισσότερο κουράγιο, διάρκεια, ενέργεια για να δουλεύουμε με περισσότερη όρεξη. Η αντίπαλό σας πώς σας φάνηκε σήμερα, Καλυθέα, που ήταν εντάξει, βέβαια δεν ήταν στο όριο ηλικίας των παιδιών της δικής σας ομάδας, κάποιοι λίγο μεγαλύτεροι. Κοιτάξτε, μπαίνουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές από τη μία ομάδα, 11 ποδοσφαιριστές από την άλλη. Δεν κοιτάμε ηλικίες, κοιτάμε την ουσία, την απόδοση και το τι έχουμε δουλέψει και τι θέλουμε να κάνουμε. Να κάνετε μια αξιόλογη πορεία με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και παραμείνατε και στο δικαίωμα του Βορρά. Αυτό είναι ευχάριστα για να μπορεί να κάνεις κάτι, μάλλον να αναγνωρίζει κόσμο αυτά που έχεις κάνει. Γιατί είμαστε σαν προπονητές, όχι σαν ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι κάνουμε καλή δουλειά, γιατί στόχο μας να βγάλουμε παιδιά ή να περάσουμε αυτά που έχουμε ζήσει πάνω στα παιδιά, να μάθουν και αυτά τα παιδιά κάποια πράγματα. Και πιστεύουμε και στιγμής είμαστε στο καλό δρόμο. Είναι πιο δύσκολο όταν είναι κάποιος προπονητής σε αυτή την κατηγορία ή ποδοσφαιριστής? Πάντα, περάσετε και τα δύο. Πάντα προπονητής είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί οι ποδοσφαιριστές έχεις άγχος μόνο για τον εαυτό σου, πώς θα πας καλά. Αλλά σαν προπονητής έχει άγχος για κάθε παίκτη και μετά ομάδα και πώς θα πάω όλα. Γι' αυτό προπονητή είναι πιο δύσκολο. Από το φυτόριο του ΠΑΟΚ που το είδαμε σήμερα εδώ, βέβαια λείπαν και πολλά παιδιά. Υπάρχει ταλέντο? Πάντα υπάρχει ταλέντο. Γιατί σχεδόν μισή ομάδα δεν είναι εδώ. Δηλαδή αυτά που έπαιξαν Σάββατο δεν είναι κανείς εδώ. Γιατί θα πάνε και εθνικοί, έχουμε Σάββατο ένα παιχνίδι. Και προσπαθούμε να ξεκουράζουμε κάποια παιδιά, γιατί παίζουμε και πρωτάθλημα. Να ταυτόχρονα να ξεκουράζουμε κάποια παιδιά και κάποια παιδιά να έχουν και χρόνο συμμετοχή που πρέπει να έχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι, Καλυθέα, ό,τι καλύτερο να μπορεί να πετύχει η στόχος της.